Στο άλλο στούντιο της Δέλτα Τηλεόρασης, τώρα κυρίες και κύριοι, θα μεταφερθούμε. Εκεί βρίσκεται ο Διονύσης Σοβοριάς, αρχισυντάκτης της εφημερίδας Χρόνος της Κομοτηνής, να μας μεταφέρει όλα τα νέα μέτρα που φέρνουν, τα νέα δεδομένα της πανδημίας του κορονοϊού. Καλησπέρα, Διονύση. Καλησπέρα. Όπως πολύ σωστά καταγράφετε κάτω, η ΠΕ Ροδόπης από την Δευτέρα εντάσσεται στο επίπεδο 2. Ενώ η ΠΕ Εύρου, πολύ σωστά, όπως γνωρίζουν και οι τηλεθεατές, είναι στο επίπεδο 1. Τι σημαίνει τώρα αυτό επί του πρακτέου, γιατί έχουμε μπλεχτεί με τα επίπεδα, έχουμε μπλεχτεί με τις ανακοινώσεις από την πολιτική προστασία. Σημαίνει ότι τα πράγματα είναι λίγο πιο χαλαρά στο νομό Εύρου σε σχέση με τον νομό Ροδόπης. Από σήμερα Δευτέρα θα υπάρχουν κάποιες αλλαγές. Για παράδειγμα, στην εστίαση, η εστίαση στον Εύρο θα μένει ανοιχτή μέχρι τη 1 το βράδυ, ενώ στη Ροδόπη μέχρι τις 12.30 το βράδυ, ενώ μέχρι πρώτη ήταν μέχρι τις 12. Θα υπάρχει μεγαλύτερη αρέωση σε χώρους λατρείας, μουσεία, συναυλίες, κινηματογράφους, δικαστήρια στην Κομοτηνή σε σχέση με την Αλεξανδρούπολη. Όχι πολύ μεγάλες διαφορές πάντως. Επίσης, οι δημόσιες συναθρήσεις θα είναι μέχρι 50 άτομα στην ΠΕ Ροδόπης, ενώ στην ΠΕ Εύρου είναι μέχρι 100 άτομα. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς υπάρχει πληρότητα έως 50% στην ΠΕ Ροδόπης αντί του 65% στην ΠΕ Εύρου. Ενώ αξίζει αναφορά στο ότι υπάρχει υποχρεωτική τηλεργασία από τη Δευτέρα στην ΠΕ Ροδόπη σε 20% στις δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες, ενώ δεν υπάρχει κάποια αντίστοιχη μέρημνα για την ΠΕ Εύρου, άρα είναι μια καινούργια πραγματικότητα στην οποία καλούνται να προσαρμοστούν και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, γιατί δεν αφορά μόνο το δημόσιο, αφορά και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Γενικά, όποιος έχει παρακολουθήσει αυτά τα επίπεδα, έχουν πάρα πολλές στρωματώσεις. Αυτές που μεταφέραμε αυτή τη στιγμή είναι κάποιες από τις ενδεικτικές. Δεν χρειάζεται πανικός, χρειάζεται να ακολουθούν οι πολίτες αυτά που έχει ορίσει ως αρμόδια η πολιτική προστασία και να πούμε ότι η επιλογή, ανάλογα με το αν είναι επίπεδο 1, επίπεδο 2 κλπ., γίνεται με 17 κριτήρια, όπως είπε την Παρασκευή ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο Νίκος Χαρδαλιάς, μεταξύ των οποίων είναι τα κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους, αλλά και η δυναμική του συστήματος υγείας. Για παράδειγμα, ενδεικτικά λέμε ότι το νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης είναι πιο δυνατό από το νοσοκομείο Κομοτηνής, που είναι και αυτή μια παράμετρος που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη. Έτσι, Διονύση, παρακολουθούμε ωστόσο τις εξελίξεις. Τα πράγματα είναι πάντοτε ρευστά. Αυτή η κατάσταση όμως, συνδέω τώρα το επόμενο θέμα το οποίο έχει να κάνει με το SOS, το οποίο ουσιαστικά εκπέμπει ο Εμπορικός Σύλλογος της Κομοτηνής, έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Και αυτά τα προβλήματα ανέδειξε μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα, μέσα από το ράδιο Χρόνος 87,5 FM, η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κομοτηνής, Κική Κωνσταντινίδου, η οποία γενικά είναι αισιόδοξη, αλλά όταν η πραγματικότητα είναι τόσο δύσκολη, δεν μπορεί να παραμείνει η αλήθεια είναι αισιόδοξη. Θα σας διαβάσω, και με συγχωρείτε γι' αυτό, κάποια αποσπάσματα από τη συνέντευξή της. Αξίζει να τα ακούσουμε. Πάνω που είπαμε ότι θα πάρουμε ανάσα μετά τη δεκαετή οικονομική κρίση, που αρχίσαμε να βλέπουμε μια σταθερότητα στα μαγαζιά και τις επιχειρήσεις μας, η COVID εποχή ήρθε να αποτελειώσει ό,τι μπορέσαμε με τόσο κόπο να χτίσουμε και να κρατήσουμε τα τελευταία χρόνια. Τα μαγαζιά μας από αυτή τη στιγμή έχουν σοβαρό πρόβλημα και επισκεψιμότητας και ρευστότητας. Δεν θέλω να είμαι μάντης κακών, αλλά ο χειμώνας που έχουμε μπροστά μας είναι πάρα πολύ δύσκολος. Από τις πληροφορίες που παίρνουμε, θα δούμε αρκετά λουκέτα από εμπορικά καταστήματα. Αυτή είναι η εκτίμηση της Κικής Κωνσταντινίδου, Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Κομοτηνής. Βέβαια, να πούμε ότι η Περιφέρεια έχει δημοσιεύσει και έχετε καταγράψει μέσα από τη Δέλτα Τηλεόραση το πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων, αλλά μέχρι στιγμής φαίνεται ότι υπάρχει μια ενίσχυση, δεν ξέρουμε κατά πόσο θα μπορεί μακροπρόθεσμα να τις κρατήσει αυτές τις επιχειρήσεις στη δουλειά ή θα δούμε τα λουκέτα τα οποία υπήρχε. Αξίζει να το δούμε αυτό, Διονύση. Και καλώς κάνεις και το επισημαίνεις, γιατί έχουν προκληθεί και αντιδράσεις από πολλές, τέλος πάντων, περιπτώσεις σε ό,τι έχει να κάνει με επιχειρήσεις που αφορούν και από τα επιμελητήρια της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αξίζει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση και πώς θα διαμοιραστούν όλα αυτά τα χρήματα. Εκτίμησή μου είναι ότι η Περιφέρεια επέλεξε να μοιράσει λίγα σε πολλούς, αντί να μοιράσει περισσότερα στους πιο πληττόμενους. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα ότι μπορεί, για παράδειγμα, μια επιχείρηση, μια καφετέρια με 10 εργαζομένους να έχει πληγεί 10% στο τζίρο της και μια καφετέρια να ήταν κλειστή στον κορονοϊό. Πλην όμως, αν έχουν τους ίδιους εργαζομένους, θα επιδοτηθούν και οι δύο το ίδιο. Είναι μια αίσθηση δικαιοσύνης, αλλά φαίνεται ότι δεν έχουν ληφθεί όλοι οι παράγοντες υπόψη.
Αναμένουμε να δούμε βέβαια τον αντίκτυπο που θα έχει αυτό στην αγορά, ο οποίος μπορεί να μην φανεί άμεσα, να φανεί τους επόμενους μήνες. Να κλείσουμε πάντως με κάτι θετικό από τη συνέντευξη της Προέδρου της Κικής Κωνσταντινίδου στο Ράδιο Χρόνος. Είπε ότι το Νοέμβριο θα υπάρχουν προσφορές στην αγορά. Αντί για τη λευκή νύχτα που θα δημιουργούσε συνωστισμό, ο Εμπορικός Σύλλογος Κομωτινής προετοιμάζει μία εβδομάδα προσφορών κόντρα στις δυσκολίες και του COVID και τις οικονομικές. Θέλει να δώσει μια ευχάριστη νότα στην αγορά της περιοχής και μακάρι να προσελκύσει οι καταναλωτές. Να το εκμεταλλευτεί το καταναλωτικό κοινό, έτσι ακριβώς όπως πρέπει και όπως ξεκινάει ως ιδέα από τον Εμπορικό Σύλλογο. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Διονύση Βοριά, στο σημείο αυτό. Να είστε καλά.